Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα βλέπετε τα καινούργια μας βίντεο? Είναι πολύ απλό. Πατήστε το καμπανάκι δίπλα στο εικονίδιο του subscribe και θα σας έρθει η ειδοποίηση τη στιγμή που θα ανεβάσουμε νέο υλικό. Αν θέλετε να μαθαίνετε για την πρόοδο των βίντεο και πότε θα ανεβαίνουν ή θέλετε να μας κάνετε κάποια ερώτηση, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Το link στο description. Εσείς το διαλέξατε στην προηγούμενη ψηφοφορία. Για εσάς που θέλετε κάποιο άλλο θέμα, μην ανησυχείτε. Θα έχετε την ευκαιρία να ξαναψηφίσετε γι' αυτό στο τέλος του βίντεο. Μα τώρα, ας προχωρήσουμε στο θέμα μας. Σε κάθε θρησκεία από τα αρχαία χρόνια υπάρχει κάποιο είδους κόλαση. Ένα μέρος όπου οι άπιστοι και οι αμαρτωλοί τιμωρούνται αιώνια για τα εγκλήματα που διέπραταν κατά τα πιστεύω της θρησκείας τους, όσο ήταν εν ζωή. Μα είτε το όνομα αυτού του μέρους είναι κόλαση, Ναράκα ή Τάρταρα, αναλόγως με το που πιστεύεις, όλα έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Είναι όλα μέρη αιώνιου μαρτυρίου και πόνου. Τον 14ο αιώνα μετά Χριστού, ο Ντάντε Αλιγκέρι έγραψε ένα τριμερές ποίημα, τη Θεία Κωμωδία. Εκεί περιγράφει το ταξίδι του στον Παράδεισο, τον Καθαρτήριο και την Κόλαση. Αν και πρόκειται για ένα απλό ποίημα, μάλλον δουλειά της φαντασίας του Ντάντε, κάποιοι πίστευαν πως μπορεί ο ποιητής να έχει κάποιες απαγορευμένες γνώσεις ή να έχει όντως επισκεφθεί αυτά τα μέρη ο ίδιος ή με κάποιο πνευματικό τρόπο, αφήνοντας πίσω το σώμα του. Παρόλο που ποντάρουμε στο ότι πρόκειται απλώς για ένα ποίημα, είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που περιγράφει την Κόλαση. Η Κόλαση απεικονίζεται ως 9 ομόκεντροι κύκλοι βασανιστήριων που βρίσκονται στο κέντρο της γης. Στο ποίημα συνοδεύεται από τον Ρωμαίο ποιητή Βυργίλιο, τον οποίο έστειλε η αγαπημένη του Μπέατρις να τον βρει. Ο Ντάντε περνάει όπου εκεί βλέπει για πρώτη φορά την επιγραφή που λέει: «Εγκατέλειψε κάθε ελπίδα, εσύ που εισέρχεσαι εδώ». Τον υποδέχονται οι κραυγές των αδέσμευτων, αυτών που στη ζωή δεν διάλεξαν κάποια μεριά, αυτοί που δεν ήταν ούτε καλοί ούτε κακοί στη ζωή τους, μακεροσκόποι και εγωιστές. Αυτές οι ψυχές είναι αιώνια χαμένες, καταραμένες να παραμένουν σώχτες στο αχαίροντα, γυμνοί και εκτεθειμένοι. Χαμένοι μέσα σε μια ομίχλη από δεκάδες μέλισσες και σφίκες να τους καταδιώκουν. Από εκεί ο Ντάντε και ο Βυργίλιος παίρνουν τη βάρκα του Χάροντα, ο οποίος τους οδηγεί στο πρώτο κύκλο της κόλασης. Το ταξίδι του Αχαίροντα δεν περιγράφεται, μιας και ο Ντάντε λιποθυμάει και ξυπνάει όταν πια έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Ο πρώτος κύκλος της κόλασης είναι το Λίμπο ή ο τόπος των λησμονημένων. Σε αυτήν την άβυσσο βρίσκονται οι αβάπτιστοι, οι παγανιστές και αυτοί που δεν μπορούσαν να επιλέξουν πού μπορεί να μην είναι αμαρτωλοί, αλλά δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό. Είναι καταδικασμένοι να τριγυρούν στο Λίμπο, μια τελή μορφή του Παραδείσου. Στη συνέχεια πέρασαν στο δεύτερο κύκλο της Κολάσεως, εκεί που αρχίζουν τα πραγματικά βασανιστήρια. Αυτός ο κύκλος άνοιγε στην αμαρτία της Λαγνίας, και εκεί οι αμαρτωλοί βασανίζονταν από βίους ανέμους που τους πετούσαν εμπρός και πίσω ταλαιπωρώντας τους συνεχώς. Ο τρίτος ήταν αυτός της Λεμαργίας, ένα συχαμένο μέρος γεμάτο λάσπη και λίπος που δημιουργούνταν από τη συνεχή καταρακτώδη και παγωμένη βροχή που έπεφτε. Οι καταραμένοι εκεί καταπατούνταν από τον Κέρβερο που φροντίζει να τους κρατάει μέσα αυτό το συχαμένο βάλτο. Από εκεί ο Ντάντε και ο Βυργίλιος πέρασαν στον τέταρτο κύκλο, αυτόν της απληστίας. Εδώ οι καταδικασμένοι σμπρώχουν πέτρες σε ένα τεράστιο ανήφορο με σκοπό να φτάσουν στην κορυφή, μονάχα για να γλιστρήσουν από τα χέρια τους λίγο πριν το τέλος. Ο πέμπτος ανήκει στην οργή. Εκεί βρίσκονται τα βαλτώδη βρωμερά νερά του ποταμού με το όνομα Στίγια, όπου οι καταδικασμένοι παλεύουν μισοπνιγμένοι μέσα σε αυτά. Από εκεί με μια βάρκα πέρασαν στο έκτο επίπεδο, αυτό της αίρεσης, εκεί από αυτοί που λέγανε πως η ψυχή πεθαίνει με το σώμα, είναι φυλακισμένη σε φλεγόμενους τάφους. Ο έβδομος κύκλος της βίας χωρίζεται σε τρία δαχτυλίδια. Ένα για αυτούς που ήταν βίαιοι ενάντια στους γείτονές τους, όπου είναι βουτυγμένοι σε ένα ποτάμι φωτιάς, ένα για αυτούς που ήταν βίαιοι στον ίδιο τους τον εαυτό, γνωστό και ως το δάσος της αυτοκτονίας, όπου τα πνεύματα των νεκρών έχουν μεταμορφωθεί σε δέντρα, και το τρίτο δαχτυλίδι για αυτούς που ήταν βίαιοι ενάντια στο Θεό και τη φύση. Μια τεράστια καυτή έρημο όπου βρέχει φωτιά από τον ουρανό. Ο 8ος κύκλος για την αμαρτία της απάτης χωριζόταν σε 10 λάκους. Ο καθένας για κάποιο είδος απάτης από μαστροπία μέχρι ψεύτικους προφήτες. Ο 9ος και τελευταίος κύκλος, που ανοίξει στους προδότες, χωρίζεται σε 4 κύκλους για αυτούς που πρόδωσαν την οικογένειά τους, την πατρίδα τους, τους καλεσμένους και τους αφέντες τους, όλοι βασανίζονται από δαίμονες συνεχώς. Και στο κέντρο της κόλασης ο Ντάντε αναφέρει πως είδε τον ίδιο το διάβολο κολλημένο από τη μέση και κάτω σε μια παγωμένη λίμνη για το χειρότερο αμάρτημα, προδοσία ενάντια στον ίδιο το Θεό. Μα για το πως μοιάζει ο διάβολος, αυτό ίσως το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Τι θα θέλετε να δείτε στο επόμενο βίντεο ανάλυση από εμάς? Θα θέλετε να μάθετε για το Marianas Web, το πιο βαθύ και μυστηριώδες μέρος του Deep Web? Αν υπάρχουν παράλληλες διαστάσεις και αν γίνεται να πας εκεί ή για το ανθρωποφάγο πλάσμα που λέγεται Wendigo? Γράψτε μας τα comments τι θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.